Να σας καλωσορίσω σε αυτήν τη συγκέντρωση, σε αυτήν τη λαϊκή συνέλευση. Όπως γνωρίζετε, ο δημόσιος απολογισμός είναι ύψιστη πολιτική δημοκρατική διαδικασία. Και σαν τέτοια προσδοκούμε να είναι και σήμερα το βράδυ. Η αυτοκριτική και η κριτική είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής και δικαίωμα των πολιτών. Και αυτό για το καλό και της Δημοτικής Αρχής, αλλά και της πόλης της ίδιας. Θα ξεκινήσουμε η εισήγηση του Δημάρχου. Θα ήθελε μετά, αν υπάρχουν ερωτήσεις από κάτω, να ακούσουμε τις ερωτήσεις. Και κατόπιν θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των πολιτών. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα. Θα αποφύγω τις προσφωνήσεις. Εξάλλου, με όσους βλέπω εδώ, αισθάνομαι τόσο οικία και ενταμώνομαι τόσο συχνά, ας πούμε, που πια οι προσφωνήσεις θα ρω ότι ανάμεσά μας κάποιες στιγμές δεν χρειάζονται. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάντως που ανταποκριθήκατε όλοι σας και τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, τον κύριο Καλουμπάτση, τον Αντιπεριφερειάρχη και τον κύριο Μπαριώτα και όλους τους υπόλοιπους που βρίσκονται εδώ σε αυτή την, νομίζω, σημαντική βραδιά. Σημαντική γιατί καλούμαστε σε έναν απολογισμό που ορίζεται βέβαια από τον κώδικα ως αναγκαίος, αλλά για μας δεν προκύπτει από αυτή τη διαδικασία του κώδικα και μόνο. Είναι μια ουσιαστική διαδικασία που έχει σχέση με την ενημέρωση που πρέπει να έχει ο πολίτης για το τι κάναμε, για το τι δεν κάναμε. Και βεβαίως εγώ και οι συνεργάτες μου απόψε όλοι είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε όσο χρειαστεί. Όσο χρειαστεί, το εννοώ. Οι συμπολίτες συνηθίζουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες και από τις λαϊκές συνελεύσεις που έχουμε κάνει να ερωτούν από τα πιο απλά μέχρι και τα πιο σύνθετα πράγματα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε όλα αυτά για να είναι πια γνωστό τι έγινε στα δύο χρόνια αυτής της θητείας και τι μέλλει να γίνει στα υπόλοιπα τρία χρόνια. Και, εν πάση περιπτώσει, πού βρίσκεται η πόλη μας, η Λάρισα. Τι έχει μπροστά της. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν αυτό που επανειλημμένα έχω πει, ότι η πόλη μπορεί πραγματικά να κάνει άλμα. Και θα προσπαθήσω για μια φορά ακόμα αυτό απόψε, μέσα από τον απολογισμό και τον προγραμματισμό μας, να το τεκμηριώσω. Είναι πολύ σημαντικό να το πιστέψουν οι κοινωνικές δυνάμεις και οι οικονομικές δυνάμεις της πόλης. Έχει μεγάλη αξία γιατί αυτή η πόλη πραγματικά της ανήκει ένα μέλλον διαφορετικό από αυτό που έχει μέχρι σήμερα, γιατί βαθύτατα πιστεύουμε εγώ και η ομάδα μου ολόκληρη ότι η Λάρισα μπορεί να γίνει ο πρώτος περιφερειακός πόλος ανάπτυξης. Βγαίνουμε από μια διαδικασία η οποία είναι διαδικασία κρίσης. Νομίζω πως όλοι μας βρισκόμαστε σε μια φάση όπου επαναπροσδιορίζουμε παλιές μας προσεγγίσεις, παθογένειες του παρελθόντος, ζητήματα τα οποία βλέπαμε με άλφα ματιά και έχει αλλάξει εντελώς η ματιά μας σε αυτά, νομίζω ότι η κρίση μας δίδαξε όλους. Αυτή η ματιά λοιπόν, η συλλογική ματιά της πόλης, πάνω στην πορεία της, πάνω σε αυτό που έχει να κάνει στο μέλλον, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ανεξάρτητα από τις δημοτικές αρχές και επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, παρά το ότι βρίσκομαι στη θέση του Δημάρχου. Η πόλη αυτή έχει συσσωρεύσει κοινωνικές δυνάμεις και οικονομικό δυναμισμό. Της χρειάζεται σχέδιο και με σχέδιο πράγματι μπορεί να κάνει άλμα στο μέλλον. Για να δούμε όμως, γιατί έχει ιδιαίτερη αξία, να δει κανένας μέσα σε ποιο περιβάλλον κινηθήκαμε αυτό το χρονικό διάστημα. Υπάρχει σχέδιο, τι μέλλει γενέστε στα επόμενα χρόνια, με συντομία, γιατί κυρίως ο απολογισμός είναι αυτός που πρέπει να μας απασχολήσει. Αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή μόλις πριν από δύο χρόνια. Και ειλικρινά, επειδή στο δρόμο με σταματούν οι συμπολίτες μου και πάρα πολλές φορές μου λένε για το δρόμο, για τη Λακούβα, για το πεζοδρόμιο, που έχουμε υποχρέωση ως Δήμος τα ζητήματα της καθημερινότητας να τα αντιμετωπίσουμε, οφείλω όμως από την πρώτη στιγμή να πω το εξής. Τα προβλήματα αυτά της πόλης δεν γεννήθηκαν, μπορεί να πολλαπλασιάστηκαν, αλλά δεν γεννήθηκαν στα δυο αυτά χρόνια.
Το λέω αυτό όχι για να αποσύσω ευθύνες δικές μας από πάνω, αλλά να πω ότι η πόλη από το παρελθόν που έρχεται μέχρι και σήμερα χρειάζεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και σε βάθος χρόνου για να μπορέσει να συντηρηθεί, μιας και έμεινε κατά τη γνώμη μας ασυντήρητη για αρκετά χρόνια, και βεβαίως να δημιουργήσει ζητήματα υποδομών που θα την πάνε, όπως είπα, στη Λάρισα της επόμενης δεκαετίας ή και δεκαπενταετίας ακόμη, ας πούμε, με άλλα χαρακτηριστικά ενός ευρωπαϊκού κέντρου μεσαίου μεγέθους, με κοινωνική συνοχή, με οικονομικό δυναμισμό, με επιχειρηματικότητα, με κοινωνικές επιχειρήσεις, με δραστηριότητες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες προάγουν τι? Την ευημερία των συμπολιτών μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλα όσα λέμε, όλα όσα κάνουμε, όσοι φορείς εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, είναι η ευημερία των πολιτών. Γιατί πόλη δεν είναι μόνο τα έργα, δεν είναι μόνο τα πεζοδρόμια. Πόλη είναι πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας. Έτσι λοιπόν, κερδίζοντας τις εκλογές, πριν από 2 περίπου χρόνια, Μάιο του 2014, ήταν το Σεπτέμβριο, ξεκινήσαμε την θητεία μας, ήθελα να πω ότι και να μεταφέρω και στο ακροατήριο κάτι που είναι πεποίθηση όλων των δημάρχων, ανεξάρτητα από πολιτική προσέγγιση, και την ακούω σε διάφορα φόρα, συγκεντρώσεις, συνέδρια που βρισκόμαστε όλοι και συζητάμε για τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Πρόκειται ίσως για την πιο δύσκολη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Με μια χώρα η οποία βρίσκεται σε βαθιά κρίση στον οικονομικό κυρίως τομέα, που έχει επηρεάσει τον κοινωνικό της ιστό σε σημαντικό βαθμό, με μια αυτοδιοίκηση της οποίας τα προηγούμενα χρόνια της έχουν κοπεί το 60-65% των επιχορηγήσεών της, άρα με μια αυτοδιοίκηση η οποία έχει οικονομική αδυναμία, με μια αυτοδιοίκηση της οποίας της λείπει προσωπικό σε πάρα πολλούς τομείς, με δυσκολία να παράγει έναν ανταποδοτικό έργο στους συμπολίτες. Οι εκλογές αυτές κερδίθηκαν, επιτρέψτε μου την έκφραση, όχι γιατί είναι μια νίκη για μας και μια ήττα για κάποιους άλλους. Επιτρέψτε μου την έκφραση απλά. Κερδίθηκαν με ένα και μόνο στόχο και με ένα και μόνο φορέα που τις κέρδισε. Με την πλατύτατη ενότητα που διαμορφώθηκε στην πόλη. Η παράταξη της οποίας ηγήθηκα το 2014 είναι μια παράταξη αυτοδιοικητική με πολιτικά προοδευτικά χαρακτηριστικά, η οποία ένωσε ανθρώπους όλου του φάσματος, όλου του πολιτικού φάσματος. Και νομίζω ήταν το κλειδί της επιτυχίας αυτής και αυτό που στο μέλλον μπορεί με ακόμα μεγαλύτερη ανότητα να δώσει αυτό που είπα, αυτή η θαυμαστή πορεία που πρέπει να έχει η πόλη μας τα επόμενα χρόνια. Ανάλαβαμε λοιπόν σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Ξέρετε, εγώ προσωπικά βρέθηκα ως μη έχοντας, αν θέλετε, και την πείρα του πολιτικού προσωπικού της χώρας επί χρόνια, ασχολήθηκα με την αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια πριν, βρέθηκα στη θέση, μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου, να διώκομαι πολιτικά για τις περιβόητες συμβάσεις που δεν έδωσα στον τότε Υπουργό και νυν Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έδωσα τις συμβάσεις 330 εργαζομένων στο Δήμο, οι οποίοι πήγαιναν για απόλυση. Ήταν ένα τεράστιο ζήτημα, μια τεράστια δυσκολία και ένα πάρα πολύ μεγάλο δίλημα για μένα τον ίδιο. Όταν παραπέμπεσαι να δικαστείς με εντολή εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταλαβαίνετε ότι τα διλήμματα δά δεν είναι μικρά. Αυτό ήταν το περιβάλλον. Αποφάσισα και αποφασίσαμε όλοι τη μάχη αυτή να τη δώσουμε. Να στηρίξουμε τι? Να στηρίξουμε το Δήμο μας, το προσωπικό μας, αυτό που χωρίς το οποίο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να παράγεις ένα έργο, ας πούμε, προς τους συμπολίτες. Ποια ήταν τότε, μαζί με αυτό που σας περιγράφω, με αυτή τη δύσκολη πολιτική κατάσταση που αντιμετώπισα προσωπικά, ποια ήταν η κατάσταση του Δήμου και τι έπρεπε να κάνουμε εμείς ως πρώτες ενέργειες? Όταν ξεκίνησαν οι εκλογές, ξεκαθαρίσαμε προς τους πολίτες ορισμένα πράγματα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι πέρα και έξω και μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος. Τις γενικότερες παθογένειες στη χώρα. Δεν εννοώ μόνο στην αυτοδιοίκηση. Άρα, διαφάνεια παντού.
Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Διαφάνεια σε τέτοιο επίπεδο που πραγματικά σήμερα ακόμα οι συμπολίτες μου δεν πιστεύουν ότι ο Δήμαρχος δεν έχει κάνει ούτε έναν διορισμό. Ούτε έναν. Ούτε έναν πουθενά. Και το λέω και το ξαναλέω όχι για να πω ότι εγώ προσωπικά είμαι αυτός και άρα κάτι με τιμά. Να πω ότι αυτό ήταν δέσμευση απέναντι στους συμπολίτες μας που μας οδήγησε σε διαδικασίες που φτιάξαμε στο Δήμο προκειμένου όλα να είναι ανταποδοτικά, να είναι διαφανή και ξεκάθαρα. Ξέρετε, αντιμετώπισα από την πρώτη περίοδο την εξής κατάσταση. Παιδιά που πάνε στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τηλέφωνα, δήμαρχε θέλω τούτο, δήμαρχε θέλω το άλλο, βάλει την υπογραφή σου να πάρουν το παιδί μου. Αποφασίσαμε, κάναμε μοριοδότηση ηλεκτρονική. Κοινωνικά κριτήρια ηλεκτρονικά, κανένα χέρι, πουθενά. 2.500 παιδιά τακτοποιούνται κάθε χρόνο στο Δήμο χωρίς να αγγίξει κανένας τίποτα και χωρίς να πέσει ένα τηλέφωνο για να γίνει ένα ρουσφέτη. Νομίζω ότι πρέπει μια για πάντα αυτές τις διαδικασίες να τις βάλουμε στην πάντα. Το δεύτερο ζήτημα που έπρεπε εμείς, πέρα από τα ζητήματα της διαφάνειας, να βάλουμε μπροστά, ήταν μια πολιτική ανοιχτών θυρών για τη Δημοτική Αρχή. Είπα επανειλημμένα ότι η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Και είναι ανοιχτή όχι απλά στους συμπολίτες, αλλά στη συνεργασία με τους φορείς της πόλης. Είμαι από τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει στη ζωή τους στα κοινά συλλογικά. Πιστεύω ακράδαντα στις συνέργειες που δημιουργούνται όταν δυνάμεις ενωθούν. Και αυτές οι δυνάμεις είναι οι συλλογικότητες της πόλης. Είναι οι φορείς της πόλης. Είναι οι συμπολίτες που με την κοινωνική αντίληψη που έχουν συμμετέχουν και όχι μόνο συμμετέχουν, αλλά πολλές φορές βάζουν και το χέρι στην τσέπη για να παράγουν μια δραστηριότητα στο επίπεδο που έχουν επιλέξει να δραστηριοποιηθούν. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε για μένα και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη συνεργασία με τους φορείς αυτούς και τους φέραμε σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο, σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αλήθεια, μπορεί κανένας να κάνει αυτή τη δουλειά, να αφουγκραστεί αν θέλετε την πόλη και να πει ότι κάνω το α, β, γ έργο χωρίς αυτή τη διαδικασία με τους φορείς ή αν θέλετε και χωρίς την όποια διαβούλευση. Έχω πει επανειλημμένα και το πιστεύω. Έχουν τελειώσει μετά την κρίση τουλάχιστον οι εποχές όπου ο Δήμαρχος ξυπνούσε το πρωί γιατί έβλεπε ένα ωραίο όνειρο και έλεγε θα κάνω το τάδε ωραίο έργο στην πόλη. Νομίζω ότι για να μπορέσει να έχει κάθε ευρώ τη σωστή του τοποθέτηση, γιατί εκεί βρισκόμαστε, δεν μπορούν να σπαταλούνται χρήματα στο σήμερα. Θα πρέπει να υπάρξει σχέδιο, επιστημονική τεκμηρίωση, υλοποίηση και έλεγχος. Και αυτή τη διαδικασία μπορείς να την πετύχεις καλύτερα όταν αυτούς τους φορείς που τους έχεις ανοίξει την πόρτα τους θεσμοθετήσεις και σε επιτροπές. Έχουμε επιτροπή διαβούλευσης, έχουμε ένα σωρό πράγματα τα οποία κάνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση για να φιλτράρουμε απόψεις, για να μπορέσουμε να κινηθούμε παράλληλα, για να εμπλουτιστούν αν θέλετε και οι δικές μας απόψεις. Μετά το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, όπου όπως ξέρετε κυλάει το πρόγραμμα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, μιλώ για το φθινόπωρο του 2014, φτάσαμε στην υλοποίηση του πρώτου δικού μας προϋπολογισμού. Σημαντικό βήμα, μεγάλος ο προβληματισμός, η κατάσταση δύσκολη οικονομικά. Τι μπορούμε να κάνουμε? Το πιο απλό απ' όλα. Αυτό που, επιτρέψτε μου την έκφραση, ορισμένοι από εμάς έχουμε να μάθουμε να κάνουμε με ευκολία, έχουμε μάθει να κάνουμε στον ιδιωτικό τομέα. Ξεσκονίσαμε τον προϋπολογισμό. Τον ξεσκονίσαμε στην κυριολεξία. Το αποτέλεσμα ήταν από τον πρώτο προϋπολογισμό να εξοικονομηθούν 5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αποφασίσαμε να οδηγήσουμε σε έργα και στο κοινωνικό τιμολόγιο. Αυτά λοιπόν, αυτή η εξοικονόμηση πόρων και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω όλων αυτών των λειτουργιών που είπα νωρίτερα, ταυτόχρονα με την εξοικονόμηση των δαπανών, γι' αυτό έτσι εξοικονομήθηκαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, είναι αυτά που μας έδωσαν τη δυνατότητα σε αυτά τα 2 χρόνια να κάνουμε συντηρήσεις. Να κάνουμε συντηρήσεις της πόλης. Μιλώ για οδοποιία, μιλώ για πεζοδρόμια, μιλώ για κράσπεδα, μιλώ για ηλεκτροφωτισμό, μιλώ για τα συνεργεία μας που τρέχουν κάθε μέρα να επουλώσουν λακκούβες, να διορθώσουν φρασμένες πλάκες, να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά. Φαίνεται αυτό? Όχι. Στο βαθμό που θα θέλαμε, όχι.
Και είμαι βέβαιος ότι και οι συμπολίτες μου το εισπράττουν έτσι. Μερικές φορές λέγεται ότι δεν κάνουμε και τίποτα. Όχι, αγαπητοί μου φίλοι. Όχι, συμπολίτες μου. Γίνονται και γίνονται πολλά πράγματα. Απλά η πόλη έμεινε ασυντήρητη. Πάρα πολλά χρόνια. Χρειάζεται δουλειά ετών για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε καταστάσεις του παρελθόντος. Φυσικά, τακτοποιείς τον προϋπολογισμό, όπως και έγινε. Έχεις το όραμά σου, έχεις το σχέδιό σου και, εν πάση περιπτώσει, λύνεις και προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτά δεν μπορείς παρά να τα κάνεις μαζί με το μηχανισμό. Ο μηχανισμός του Δήμου είναι ένας πολυάνθρωπος μηχανισμός, πολυάριθμος, ο οποίος απαιτούσε και συντονισμό και δράση, αύξηση της παραγωγικότητας, συνεργασία των διευθύνσεων προκειμένου να αποδώσει το καλύτερο δυνατό. Δεν είμαστε στο βαθμό που θα θέλαμε. Όμως έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Ανάμεσα στην κατάσταση που βρήκα το φθινόπωρο του 2014, όπου πηγαίνοντας στα Υπουργεία για να διεκδικήσω κάποιες προσλήψεις, έβρισκα έγγραφα του μηχανισμού μου τα οποία δεν στήριζαν τη δική μου ενέργεια. Έχει αλλάξει εντελώς η κατάσταση, βεβαίως, και είμαστε σε ένα επίπεδο πολύ καλύτερης συνεργασίας, η οποία βεβαίως έγινε γιατί ενεργοποιήσαμε και θέσεις και θεσμούς που μέχρι πρότινος δεν ξέρω γιατί δεν υπήρχαν. Έτσι. Υπάρχει πλέον στο Δήμο Γενικός Διευθυντής, υπήρχε η δυνατότητα ο Δήμος να κάνει Γενικό Διευθυντή, όπως επίσης υπάρχει και Γενικός Γραμματέας. Μιλάμε για θέσεις κλειδιά, οι οποίες βοηθούν το σύνολο του πολιτικού προσωπικού που έχει την ευθύνη πέρα από τη δημοτική μας ομάδα να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε σχέση με τον μηχανισμό θα ήθελα να πω το εξής. Λύθηκαν πράγματα που έχουν σχέση με τις προσλήψεις. Προσλήψεις με αντικειμενικά κριτήρια, μέσω ΑΣΕΠ, αλλά όμως με οχτάμινο. Και ιδιαίτερα στα ανταποδοτικά, εκεί δηλαδή που πληρώνουν οι ίδιοι λαρισαίοι. Έτσι, αυτά που έρχονται στους λογαριασμούς σας, με το ειδικό ανταποδοτικό τέλος. Λύθηκε αυτό. Ομαλοποιήσαμε πράγματα. Δεν έχουμε όμως μόνιμες προσλήψεις ή έχουμε πολύ λίγες μόνιμες προσλήψεις. Ο Δήμος Λάρισας είχε την τύχη να είναι σε αυτούς που το τελευταίο διάστημα πήραν περίπου 50 άτομα από παλιούς ασεπίτες τους, λέμε εμείς, τα παιδιά που είχαν στο διαγωνισμό του 9 πετύχει και που με απόφαση της κυβέρνησης διορίστηκαν αυτή τη στιγμή. Εμείς είχαμε την τύχη να πάρουμε 50 ανθρώπους από εκεί. Αλλά οι μόνιμες προσλήψεις, το άνοιγμα αυτής της υπόθεσης είναι μεγάλη ιστορία για το Δήμο. Θα σας πω ένα απλό πράγμα. Ο Δήμος είναι ένα εργοτάξιο και ένα εργοστάσιο πάρα πολύ μεγάλο, με πολύ ειδικά μηχανήματα, τα οποία όση καλή θέληση να έχει και ένας οχταμινίτης, δεν είναι δυνατόν να προσαρμοστεί. Έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Έχουμε προβλήματα τέτοια, τα οποία βεβαίως τα αντιμετωπίζουμε, αλλά γίνεται λίγο φαϊνότερο ότι ο μόνιμος υπάλληλος, ο καλά εκπαιδευμένος είναι αυτός που μπορεί να κάνει την διαφορά. Μαζί με όλο το μηχανισμό, μαζί με όλες τις επιτροπές διαβούλευσης, μαζί με όλα μας τα οικονομικά, το σημάζεμα, το νοικοκύρεμα που κάναμε, δίπλα μας υπήρξε ένας άλλος θεσμός. Οι τοπικές κοινότητες, οι δημοτικές κοινότητες και οι τοπικές κοινότητες των χωριών μας. Είμαι από αυτούς που έλεγαν και λένε και αυτή τη στιγμή, αν δεν αλλάξει κάτι, ότι έχουν μετατραπεί σε εκλογικό μηχανισμό. Ψηφοδέλτια των 200 ανθρώπων καταθέσαμε για να μπορέσουμε να πάμε σε εκλογές. Δεν είναι αυτή η ουσία της συμμετοχής του πολίτη. Δεν είναι αυτή η κατεύθυνση. Την οποία οι τοπικές κοινότητες και οι δημοτικές κοινότητες πρέπει να δράσουν. Το κίνητρο σημαίνει ότι σε αυτό το επίπεδο πρέπει να αξιοποιηθούν άνθρωποι που έχουν βαθιά κοινωνική συνείδηση πέρα και έξω από εκλογές, για να μπορέσουν πράγματι να συνταχθούν, να κινητοποιήσουν την τοπική κοινωνία, να εντοπίσουν προβλήματα και να μπορέσουν να συνεργαστούν με τη δημοτική αρχή για να κάνουν τη διαφορά. Προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν σημαντικά βήματα. Σε μια προσπάθεια να συνεργαστούμε με όλες τις δημοτικές κοινότητες, ανεξάρτητα ποιος ήταν πρόεδρος, σε ποια παράταξη πρόσκειται, και δώσαμε και τη δυνατότητα κάποιων λίγων σε πρώτο βαθμό χρημάτων που δεν είναι θεσμοθετημένα. Εδώ πρέπει να λύσεις προβλήματα με τον Επίτροπο απίθανα.
Λοιπόν, προκειμένου να κάνω μια σειρά από εκδηλώσεις που έγιναν με πολύ μεγάλη επιτυχία τη χρονιά που πέρασε, πολιτιστικές, και να προτείνουν και να λύνονται κάποια έργα από τους ίδιους σε τοπικό επίπεδο, και το οποίο βέβαια σχέδιό μας αυτό για τη στήριξή τους είναι μπροστά μας να ανοίξει περισσότερο την επόμενη χρονιά. Όλα αυτά έχουν ένα και μόνο στόχο. Έχουν ως στόχο την συμμετοχή του πολίτη. Πολίτης για μας ενημερωμένος για τα προβλήματά του. Διεκδικητικός για τις λύσεις που θέλει ο ίδιος για τη ζωή του. Είναι το κλειδί για να πάει πολύ καλύτερα. Δεν το φοβόμαστε, το θέλουμε, το ζητάμε. Τα παράπονα στο Δήμαρχο, λέει ο κόσμος. Αλλά εγώ δεν το βλέπω μόνο έτσι. Ναι, τα παράπονα στο Δήμαρχο. Αλλά τεκμηριωμένα, συνολικά, μαζικά, πίεση από όλους και από εμάς προς τα πάνω για να μπορέσει η πόλη να πάει με διαφορετικό τρόπο. Μέσα, έχοντας μπροστά μας όλο αυτό το περιβάλλον που σας περιέγραψα και όλες αυτές τις δυνατότητες μικρές ή μεγαλύτερες του Δήμου, αποφασίσαμε στην αρχή της χρονιάς να βάλουμε μπροστά αυτό που επιτάσσει ο ίδιος ο νόμος. Το επιχειρησιακό μας σχέδιο. Το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου είναι μια υποχρέωση για 5 χρόνια, όπου περιγράφει και αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, εισηγείται η Δημοτική Αρχή και αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο τι ακριβώς θα κάνει στα 5 χρόνια. Είπα προς τους συνεργάτες μου από την πρώτη στιγμή, θέλω και θέλουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο υλοποιήσιμο, που θα μπορεί να ελέγχεται. Δεν θέλουμε εκθέσεις ιδεών, οι οποίες κάνουν μόνο διαπιστώσεις. Μόνο διαπιστώσεις και έχουν και μια σελίδα προτάσεων στο τέλος. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο που πραγματικά για μας αυτή τη στιγμή είναι ο βηματισμός μας. Είναι αυτό που κάθε φορά που χάνουμε κάτι γυρίζουμε, το βλέπουμε και λέμε ναι, αυτό αποφασίσαμε και το αποφασίσαμε συλλογικά για να ξαναξεκινήσουμε την πορεία μας και να πάμε στους στόχους που έχουμε προδιαγράψει. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός όλος και τα έργα στηρίζονται σε πάρα πολύ συγκεκριμένους πυλώνες, πέρα από τη δουλειά των επιτροπών, τις προσεγγίσεις. Τα χρήματα. Τα χρήματα προέρχονται από πολύ συγκεκριμένους πυλώνες χρηματοδοτικούς. Είναι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, τα οποία ανήκουν στο ΕΣΠΑ και είναι ευτυχή συγκυρία ότι σε αυτή τη θητεία ξεκινάει το νέο ΕΣΠΑ, όπου αρχίσαμε να καταθέτουμε προτάσεις. Είναι τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, είναι βεβαίως και οι ίδιοι πόροι. Αυτά για το Δήμο της Λάρισας σημαίνουν μια πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Είναι αλήθεια ότι όσοι συνάδελφοι με ακούνε για τον νούμερο των αποθυματικών που έχει ο Δήμος μας, εκπλήσονται. Δεν έγινε όμως τυχαία. Έγινε με μια προσπάθεια συνειδητή, με αίμα λέω πολλές φορές, για να μπορέσουμε να κάνουμε τι. Τώρα που υπάρχει αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός, να δούμε τι θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ποιες θα είναι οι μεγάλες παρεμβάσεις στην πόλη, πέρα από την συντήρηση που σας είπα πριν, για να έρθουμε να συμπληρώσουμε με δικά μας χρήματα, με ίδιους πόρους και να ολοκληρώσουμε αυτό που λέμε στρατηγικό σχεδιασμό για την πόλη της επόμενης 15ετίας. Βεβαίως εδώ αξιοποιήσαμε και έναν άλλο πυλώνα που δεν υπήρχε στο Δήμο ή υπήρχε ελαχιστότατα. Τα προγράμματα που συνηθίζουμε να λέμε ότι παίρνουν κατευθείαν οι φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμπράξεις με όλους. Έχουν υποβληθεί, αν θυμάμαι καλά Γιώργο, αυτή τη στιγμή 63 προγράμματα τέτοια και περιμένουμε τις εγκρίσεις. Κάποια από αυτά είναι σίγουρο θα πάρουμε. Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν. Πέρα από τις πηγές αυτές, δηλαδή δεν είχε κινηθεί καθόλου αυτή η διαδικασία. Εξυπηρέτηση του πολίτη. Δεν εξυπηρετείται όπως θα θέλαμε. Δεν εξυπηρετείται γιατί βλέπω συμπολίτες να μπαίνουν στο Δήμο, να ψάχνουν γραφεία, να δυσκολεύονται, να οι υπάλληλοι μας με τις δυσκολίες που έχουν, πολλές φορές να λέγονται κουβέντες οι οποίες δεν πρέπει. Βεβαίως αυτές δεν μπορούν να αμαυρώσουν γενικότερο ζήτημα ότι εν τέλει υπάρχει μια σημαντική εξυπηρέτηση. Αλλά ωστόσο έχουμε να κάνουμε βήματα. Εμείς λοιπόν τι αποφασίσαμε. Αποφασίσαμε και μόλις χθες προχθές ολοκληρώθηκε, νοικιάζουμε το διπλανό κτίριο απέναντι από το Δημαρχείο, το κτίριο του Ιδρύματος Καρανίκα που ήταν η ΔΟΗ. Νοικιάσαμε 3 ορόφους από εκεί, θα μεταφερθεί το πολεοδομικό μας, θα μπορέσουμε
τις υπηρεσίες του πρώτου ορόφου, κάτω που είναι το δημοτολόγιο, που είναι το ληξιαρχείο, να τις απλώσουμε, να μπορεί ο συμπολίτης να συνομιλήσει εύκολα με τον υπάλληλό μας, χωρίς να τον ακούν οι πάντες, διότι εκεί μιλάμε για προσωπικά προβλήματα, τα οποία αναφέρονται. Έτσι. Και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε στην είσοδο του Δημαρχείου, είμαστε μπροστά σε αυτό, το λέω ως άμεσο προγραμματισμό, μόλις μεταφέρουμε τις υπηρεσίες δίπλα, να δημιουργήσουμε έναν πόλο κάποιων υπαλλήλων, οι οποίοι θα δέχονται όλα τα παράπονα των συμπολιτών σε ένα τετραψήφιο νούμερο. Να μην διασπείρονται στις διάφορες υπηρεσίες. Για να μπορούν οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται για το αίτημά τους και να παίρνουν και απάντηση. Και ταυτόχρονα να καθοδηγούν, αν θέλετε, ή ακόμα και να σταματάνε τον πολίτη εκεί, προκειμένου να διεκπεριώσουν οι ίδιοι την αίτησή τους σε κάποια υπηρεσία και στην επιστροφή της αίτησης να ενημερώνεται ο πολίτης. Είναι ζητήματα εξυπηρέτησης, τα οποία απαιτούν βεβαίως και ένα άλλο ζήτημα ψηφιακής πολιτικής που είμαστε μπροστά. Όλο το σύστημα των υπολογιστών του Δήμου να δουλέψει με διαφορετικό τρόπο. Θα περάσω σε ζητήματα που έχουν σχέση με τους τομείς. Είπα νωρίτερα, σε αυτό που γυρίζοντας πίσω στην προεκλογική μας περίοδο, ότι η κοινωνική πολιτική ήταν από τα πράγματα που είπαμε πρώτα. Γιατί υπήρχε η κρίση, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι των συμπολιτών μας που έχει τεράστια προβλήματα και γιατί είναι βαθιά πίστη όλων μας, αυτής της προοδευτικής παράταξης, ότι οι κοινωνίες δεν μπορούν να προχωρήσουν μπροστά και να έχουν ευημερία αν αφήσουν το 1/3 ή και περισσότερο πίσω. Αυτό το πρόβλημα που έχει ο συμπολίτης αύριο θα έρθει και στην πόρτα σου. Με αυτή τη λογική λοιπόν η κοινωνική μας πολιτική ήταν από τα πρώτα θέματα με τα οποία καταπιαστήκαμε. Συμμορφώσαμε αρκετά την κατάσταση από αλληλοκαλύψεις που υπήρχαν και υλοποιήσαμε ένα κοινωνικό τιμολόγιο που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή και στη ΔΕΙΑΛ, πέρα από το Δήμο. Στα ζητήματα των παιδικών σταθμών έγιναν πράγματα πρωτόγνωρα στην πόλη. Παιδικοί σταθμοί λειτουργήσαν το απόγευμα για να καλύπτουν την εργαζόμενη μητέρα. Το πρόγραμμα το φετινό κατασκήνωση στην πόλη πήρε βραβεία πανελλαδικά στην κυριολεξία. Η δυνατότητα δηλαδή των οικογενειών της πόλης να αφήσουν τα παιδιά τους για δημιουργική απασχόληση όλο το καλοκαίρι στο προσωπικό του Δήμου. Για κολύμπι, για θέατρο, για χορό, για μουσική, για όλα αυτά που έγιναν όλο αυτό το καλοκαίρι. Δεν είναι βήματα αυτονόητα. Είναι προσπάθεια η οποία προκύπτει μέσα από μια συλλογική φιλοσοφία γύρω από τα ζητήματα αυτά. Σας είπα για τη μοριοδότηση στους παιδικούς σταθμούς και βεβαίως ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι τα δίκτυα κέντρων δημιουργικής απασχόλησης που έχει η ΔΚΕΛ, η Δημοτική μας Κοινοφιλής Επιχείρηση. Είχαμε ένα. Βρήκαμε ένα. Δεν κάνω λάθος, Δημήτρη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ένα αυτό καλύπτει 30 θέσεις. Πόσα έχουμε αυτή τη στιγμή? 10 στα 2 χρόνια. Κάλυψη 500 θέσεις. Και ανάμεσα σε αυτά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, 2 για πολίτες μας με αναπηρία. Δεν είναι μικρά βήματα αυτά. Οφείλω όμως στο σημείο αυτό να πω το εξής. Βρήκαμε ευήκο αότα στην περιφέρεια. Συνεργαστήκαμε με τον Περιφερειάρχη και τους ανθρώπους του και στο επίπεδο αυτό είχαμε σημαντική βοήθεια για να ολοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα και θέλω από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη για την στάση του να βοηθήσει στην πραγματοποίηση αυτών των θεσμών που δεν μπορούσαν να γίνουν παρά μόνο αν και εκείνος συμμετείχε με τον τρόπο που συμμετείχε. Υπάρχει συμβουλευτικός σταθμός του Δήμου, από τον οποίο πέρασαν πάνω από 10.000 άτομα στα 2 χρόνια. Είναι η καρδιά των δομών μας, μαζί με το κοινωνικό παντοπολείο, με το κοινωνικό συσίτιο, με το πρόγραμμα το ΤΕΒΑ που χειρίζεται ως λύτερο Δήμος, όπου αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, 5.000 οικογένειες σε όλο τον νομό, γιατί παίζουμε και ένα μητροπολιτικό ρόλο σε πάρα πολλά πράγματα σε αυτά, επωφελούνται από το πρόγραμμα πάλι σε συνεργασία και με την περιφέρεια. Δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου, δημιουργία στέγης αστέγων, που επί χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο άκουγα ότι δεν υπήρχαν άστεγες στην πόλη, όμως εγώ βρήκα κάτω τις διεύθυνσεις του ποινιού αστέγους και τους μαζέψαμε. Έτσι. Λοιπόν, ειδικά στα ζητήματα που έχουν σχέση με τους συνανθρώπους μας με αναπηρίες, λειτουργήσαμε καταλυτικά σε διάφορες κατευθύνσεις. Να απαριθμίσω 2-3 πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Κινήσαμε το λευκό ταξί.
Δώσαμε τη δυνατότητα δηλαδή με δικά μας καύσιμα, με δικό μας οδηγό, να κινηθεί ένα όχημα το οποίο μεταφέρει τους ανθρώπους με αναπηρία στα διάφορα ραντεβού που έχουν, γιατρούς ή άλλα. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε απογευματινή λειτουργία των ΚΑΠΗ που δεν υπήρχε, για να δοθεί η δυνατότητα στους συμπολίτες μας να πηγαίνουν, να πηγαίνουν εκεί. Θα τα πω και αργότερα στις υποδομές που δημιουργήσαμε. Θυμάμαι τον εαυτό μου στο ξεκίνημα της θητείας να με επισκέπτονται οι γονείς των παιδιών με αναπηρία και να μου βάζουν αιτήματα τα οποία πράγματι μια κοινωνία σαν την κοινωνία της Λάρισας όφιλε να μην τα έχει τόσο πίσω. Η μεταφορά του ΔΑΔ, του σχολείου με τα παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ήδη έχει υλοποιηθεί. Η μεταφορά του σχολείου ειδικής αγωγής για τα παιδιά πάλι με προβλήματα που παρανόμως, εν πάση περιπτώσει η λέξη σου είναι τραβηγμένη, αλλά όντως έτσι είναι, βρίσκεται στους Αγίους Αναργύρους. Είμαστε σε συμφωνία με την περιφέρεια για να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ, να διαμορφώσουμε σε οικόπεδο του Δήμου ειδικό σχολείο για αυτά τα παιδιά και να μεταφερθούν άμεσα εδώ. Νομίζω είναι μια ματιά κοινωνική που την έχουμε, πρέπει να την έχουμε όλοι μας. Τελειώνω με το ζήτημα αυτού του τομέα με τα ζητήματα που τελευταία βγήκαν στην επιφάνεια, πολλοί συμπολίτες μας δεν τα γνωρίζουν, δύο κουβέντες μόνο, πόλη που μαθαίνει. Πόλη που μαθαίνει σημαίνει μια πόλη που κινητοποιεί όλους τους φορείς της πόλης σε μια διαβίου μάθηση και για προβλήματα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση της ίδιας της κρίσης. Η Λάρισα το έχει κάνει με εκπληκτικό τρόπο και έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως μια από τις σημαντικότερες πόλεις στον τομέα αυτό στη χώρα. Κληθήκαμε πέρσι και παρουσιάσαμε αυτές τις καλές πρακτικές στο Μεξικό, παρακαλώ. Και τον επόμενο μήνα πάμε εισηγητές καλεσμένοι από την UNESCO, διότι η Λάρισα ήταν η πρώτη ελληνική πόλη που μπήκε στο διεθνές δίκτυο. Για τις πόλεις που μαθαίνουν, πάμε στην Κίνα. Και αυτά δεν είναι απλά ταξίδια του Δημάρχου μιας αποστολής. Είναι η ίδια η προβολή της πόλης. Είναι αυτό το ευρωπαϊκό στίγμα που σας είπα, μιας πόλης που αναζητεί την πορεία της, που πρέπει να είναι διαφορετική, αποβάλλοντας την εσωστρέφεια και έχοντας μπροστά της έναν εντελώς εξωστρεφή προσανατολισμό. Τεχνικά έργα. Νομίζω ότι εδώ είμαστε ακριβώς εκεί που πρέπει. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας, η πλειοψηφία θα έλεγα, μηδέ εξορμένου και εμού όταν κυκλοφορούσα ανάμεσα στην πόλη χωρίς να είμαι σε αυτή τη θέση, τα τεχνικά έργα είναι αυτά που βλέπουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έγινε δουλειά. Σας την είπα και ειλικρινά αν θέλησω να ονοματίσω αυτή τη στιγμή όλες τις δραστηριότητες, είναι πολλές. Και ειλικρινά στα σχόλια που γίνονται, που έχουν γίνει δια του τύπου, ότι η Δημοτική Αρχή δεν κάνει τίποτα, τα οποία σχόλια πατούν πού? Πατούν σε αυτό που σας είπα νωρίτερα στην αρχή, ότι η πόλη έμεινε ασυντήρητη και η αίσθηση των συμπολιτών μου δικαιολογημένα δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, με την έννοια ότι δεν βλέπουν το έργο αυτό να διορθώνει σημαντικά την κατάσταση. Ακριβώς εκεί πατάνε και εδώ εγώ έχω να σας αριθμίσω 50 έργα που έγιναν στην πόλη. 5 εκατομμύρια ευρώ σας είπα από την προηγούμενη φορά, αλλά θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά, χωρίς να αναφέρω την πλατεία του Αγίου Γεωργίου που δημοπρατήθηκε, την πλατεία των Αλυσμών του Πατρίου στο Αβέροφ, τις δύο εργολαβίες του 1 εκατομμυρίου, του 1,5 εκατομμυρίου, της οδοποιίας κτλ. Θα σας πω ότι ο συνολικός εκτελούμενος προϋπολογισμός για έργα, μελέτες και προμήθειες που χρηματοδοτούνται από τους ίδιους πόρους και από το ανταποδοτικό τέλος είναι 14,5 εκατομμύρια ευρώ για το 2015 και το 2016. Το στοιχείο για το παρελθόν είναι ότι ο εκτελούμενος προϋπολογισμός αυτής της διετίας είναι διπλάσιος του προϋπολογισμού του 2013 και του 2014. Με τον ίδιο προϋπολογισμό, γιατί μας επιβάλλεται να έχουμε τον ίδιο προϋπολογισμό, αλλά με διαφορετική φιλοσοφία, με εξοικονόμηση μεγάλη, με περικοπές δαπανών, με καλύτερη οργάνωση, με καλύτερες εκτόσεις στα έργα, με μια προσπάθεια συνολική η οποία απέδωσε αυτόν τον διπλασιασμό που σας είπα πριν.
διαβάζω και βλέπω εδώ πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας τα αναλύσω συγκεκριμένα τώρα για όλα αυτά τα οποία λέγονται για συντηρήσεις, επισκευές χώρων κτλ. Ίσως από τη συζήτηση που θα κάνουμε στο τέλος να δοθεί η δυνατότητα να σας διαβάσω κάποια πράγματα περισσότερο. Αλλά συντηρήσεις κτηρίων, ηλεκτροφωτισμός γηπέδων, συντηρήσεις του Λαγουραθικού Μουσείου, των εγκαταστάσεων πυροπροστασίας, υπόγεια διάβαση φαρσάλων, φωτισμός, διάφορα πράγματα τα οποία γράφουν εδώ οι συνεργάτες μου. Ένα από τα σημαντικά που θα ήθελα να τονίσω, γιατί βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά σε αυτό, είναι ότι θα αλλάξουμε τη λειτουργία της σκεπαστής αγοράς, που πρόσφατα είχαμε το παζάρι. Υπάρχει πολιτική απόφαση και οδεύουμε προς τα εκεί. Η μελέτη είναι έτοιμη. Θα πάμε στη διαδικασία δημοπράτησης. Η αγορά αυτή θα κλείσει. Όταν λέω θα κλείσει με έναν τρόπο που να έχει τη δυνατότητα να είναι και ανοιχτή και κλειστή. Και αυτό έχει την αξία του, διότι η γεωργοκτηνοτροφική έκθεση της Λάρισας, η οποία την πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε έγινε και η οποία είχε μια αύξηση της επισκεψιμότητας του 30%, μας έδωσε τη δυνατότητα να πάμε σε στρατηγική συνεργασία με την ΕΛΕΞΠΟ. Η ΕΛΕΞΠΟ ήρθε στο γραφείο μου. Ζητάει να αναβαθμίσουμε συνολικά και να την κάνουμε να ξεπεράσει τα όρια της χώρας αυτή η έκθεση. Και απαιτεί άλλες υποδομές. Και αυτό είναι προστιθέμενη αξία για την ίδια την πόλη. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά την τεχνική υπηρεσία και ειδικότερα τη διεύθυνση πολυδομίας είναι ένα τεράστιο ζήτημα στην πόλη που αφορά τα ΚΑΠΑΧΗ, τους κοινόχρηστους χώρους, με απλές κουβέντες, τα δεσμευμένα οικόπεδα των συμπολιτών μας. 30-35 χρόνια. Περιουσίες δεσμευμένες, οι οποίες βεβαίως σε περίοδο κρίσης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο και να δώσουν δυνατότητα επιβίωσης μια οικογένεια, είναι δεσμευμένες από το σχέδιο πόλης και δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες να τις αξιοποιήσουν. Είμαστε μπροστά στη διαδικασία αυτή που ιεραρχούμε όλους αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι είναι 380 στρέμματα. Είναι πολιτική μας απόφαση. Σύντομα, μέσα στο φθινόπωρο, θα έρθει με πολύ ειδική επεξεργασία συγκεκριμένη πρόταση τι θα κρατήσουμε σε κάθε γειτονιά και τι θα αποδεσμεύσουμε. Επιτέλους, δεν γίνεται αυτή η ομοιρία να συνεχίσει να υπάρχει στην πόλη. Θα το δούμε αυτό να υλοποιείται μέσα στο φθινόπωρο. Βεβαίως υπάρχουν και ζητήματα που έχουν σχέση με το σχέδιο πόλης, την τροποποίησή του, την τροποποίηση του γούπου σου, την αναθεώρηση κτλ. Πάμε στο πράσινο. Η πόλη έχει σημαντικό πράσινο από παλιά. Έχει όμως μια υπηρεσία η οποία είναι αποδεκατισμένη. Είναι εκεί που ακούω τα περισσότερα παράπονα. Γιατί δεν κουρεύτηκε τον καζόν, γιατί ξεράθηκε. Ένα δέντρο, γιατί. Γιατί μια υπηρεσία η οποία ήταν κάθετα οργανωμένη και είχε 170-180 άτομα, αυτή τη στιγμή έχει 80. Και έχει τεράστιες δυσκολίες να ανταποκριθεί. Έχουμε λύσει προβλήματα με την κοινοφελή εργασία που μας έρχεται σε ετήσια βάση, όπως θα μας έρθει και τώρα, για να μπορέσουμε να λύσουμε ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την καλύτερη συντήρηση. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Γιατί εκεί δεν έχουν αποδεσμευτεί οι προσλήψεις. Δεν είναι όπως τα ανταποδοτικά. Είναι από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και δεν μπορούμε να πάρουμε προσωπικό. Παρά το ότι έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Ελέω μνημονίων φυσικά. Έτσι, με τις δεσμεύσεις που έχει η χώρα από τα μνημόνια που έχουν υπογραφεί όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, ωστόσο όμως η υπηρεσία με αυτές τις δυνατότητες που έχει, έχει παράγει ένα έργο. Δεν μπορώ δηλαδή να βγάλω απ' έξω το γεγονός ότι στην βιοκλιματική ανάπλαση του Φρουρίου απάνω, αυτή την πολυσυζητημένη ανάπλαση από την πρώτη στιγμή, φυτεύτηκαν 270 καινούργια δέντρα. Δεν μπορώ να βγάλω έξω την προσπάθεια που έγινε με εθελοντικές οργανώσεις πριν από δύο Κυριακές. Φυτέψαμε 200 δέντρα στη Γιάννουλη. 300, μου λέει η Δέσποινα, κυρία Ράπουλε. Λοιπόν, 300 δέντρα στη Γιάννουλη, διαμορφώνοντας χώρους οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Και έχουμε και ένα σωρό άλλα πράγματα μπροστά μας με την υπηρεσία αυτή. Κοινοκομείο Αδέσποτα. Εδώ είναι το ζήτημα για το οποίο προσλαμβάνω τις πιο αντίθετες απόψεις.
Οι φιλοζωικές οργανώσεις που είναι βεβαίως κοντά μας και συνεργαζόμαστε έχουν μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Την έχετε δει βεβαίως και στον τύπο και στην προσπάθεια που κάνουν να καλλιεργήσουν την φιλοζωία αυτή. Και από την άλλη μεριά τους συμπολίτες οι οποίοι λένε ότι τα δέσποτα και τα δαγκώματα και δεν ξέρω εγώ πόσα άλλα πράγματα. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Η νομοθεσία δεν βοηθάει να λυθεί με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι, γιατί πρέπει να καταλάβει ο καθένας ότι τα αδέσποτα είναι αποτέλεσμα των δεσποζόμενων. Δηλαδή κάποιοι συμπολίτες που είχαν πάρει ένα ζώο, λοιπόν κάποια στιγμή το εγκατέλειψαν και έγινε αδέσποτο. Άρα λοιπόν το τσιπάρισμα όλων των δεσποζόμενων ζώων με μητρό που αυτό κάνουμε είναι αυτό που μέσω μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει στον περιορισμό των άλλων. Ταυτόχρονα βέβαια τα αδέσποτα είμαστε υποχρεωμένοι, τα παίρνουμε και είναι μεγάλος ο αριθμός αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλος, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αν θυμάμαι καλά, το νούμερο ήταν 860 αδέσποτα έχουν περάσει από το κοινοκομείο μας, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί, έχουν θεραπευτεί και είναι από τον νόμο είμαστε υποχρεωμένοι να τα ξαναφύσουμε από εκεί που τα μαζέψαμε. Αυτή είναι η νομοθεσία που υπάρχει. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα που υπάρχει. Ο ίδιος πηγαίνοντας στην προσωπική μου δουλειά πριν από χρόνια μέσα στην πλατεία έβλεπα μια γέλη. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Όμως εδώ χρειάζεται μια προσπάθεια η οποία έχει σχέση και με την ίδια την νομοθεσία αλλά και με δυνατότητες που πρέπει να δοθούν για να λειτουργήσουν με διαφορετικό τρόπο. Κλείνω στους παραγωγικούς αυτούς τομείς. Παραγωγικούς εννοώ αυτούς που παράγουν έργο με την ΔΕΙΑΛ για να σας πω ορισμένα πράγματα γιατί η ώρα πράγματι έχει περάσει και μπορεί να σας κουράσω. Με δύο πράγματα. ΔΕΙΑΛ, καθαριότητα. Καθαριότητα ΔΕΙΑΛ. Στην καθαριότητα, επειδή απελευθερώθηκαν οι προσλήψεις και έχουμε 8 μήνες, όχι μόνιμες βέβαια, με τα ανταποδοτικά τέλη, έχουμε ομαλοποιήσει την κατάσταση. Επιτέλους, από την πρώτη χρονιά που κατέβαινα από το σπίτι μου να έρθω στο Δημαρχείο και με έπιαναν οι γειτονές μου, για να μην πω και η σύζυγός μου. Έτσι, ότι ο κάδος μυρίζει, φτάσαμε σε ένα σημείο πλέον όπου έχουν προσθεθεί δρομολόγια. Υπάρχουν οδοκαθαριστές στις συνοικίες. Υπάρχουν πλυντήρια κάδων τα οποία λειτουργούν κυκλικά σε μια βάση περίπου 8-10 ημερών, ας πούμε, πλήσης των κάδων. Είναι σημαντικά ζητήματα που έγιναν και θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση έχει ομαλοποιηθεί. Όμως βρισκόμαστε μπροστά σε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές που έχουν σχέση με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Ανακύκλωση, κομποστοποίηση, διαλογή στην πηγή, εργοστάσιο πάνω στο χυτά κτλ. Είναι πράγματα που θα εξελιχθούν τα επόμενα 2 χρόνια. Δε ή άλλο. Το καλό παιδί και το κονομημένο παιδί, έτσι, του Δήμου. Λοιπόν, είναι ένας φορέας ο οποίος έχει μια οικονομική βάση καλή. Έχω πει επανειλημμένα ότι την πρόσεξαν όλοι οι δήμαρχοι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να ξεκαθαρίσω από την πρώτη στιγμή ότι η ΔΕΙΑΛ δεν επιδοτείται. Λεφτά των Λαρισαίων διαχειρίζεται. Και εδώ υπάρχει μια φιλοσοφία διαφορετική από αυτή που υπήρχε στο παρελθόν. Αυτά τα λεφτά θα τα πακτώνουμε στις τράπεζες με έναν τρόπο συγκεκριμένο για να παίρνουμε κάποια επιτόκια ή θα τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε ένα ανταποδοτικό έργο. Εξασφαλίζοντας βεβαίως τα διαθέσιμα εκείνα που σημαίνουν βιώσιμη ΔΕΙΑΛ. Είμαι αυτής της δεύτερης άποψης. Γι' αυτό με τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι βρισκόμαστε στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΛ, έχουμε πάει σε μια διαδικασία επενδύσεων στη ΔΕΙΑΛ που έχει να γίνει 20 χρόνια στην πόλη. Αντικαθιστώνται όλα τα δίκτυα. Τα παλιά δίκτυα υδροδότησης της πόλης σε συνοικίες που για τον ΑΒΓ λόγο έμειναν πίσω τα προηγούμενα χρόνια. Να τις ονοματίσω. Να τις ονοματίσω. Ο Άγιος Γεώργιος, η Λαχανόκηπη, η Αμπελόκηπη, ο Ιπποκράτης, η Άγιοι Σαράντα, Χαραυγή. Ναι, είναι συνοικίες στις οποίες θα αντικαταστήσουμε τα δίκτυα. Ήδη 14,5 εκατομμύρια έργα έχουν αυτή τη στιγμή δημοπρατηθεί και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος της χρονιάς και με άλλα για να μπορέσουμε μετά την αντικατάσταση των δικτύων να πάμε σε πλήρη ασφαλτόστοση των δρόμων. Αυτές οι συνοικίες λοιπόν θα δεχθούν από τη μεριά της ΔΕΙΑΛ σημαντικότατο έργο γιατί το έχουν ανάγκη. Γιατί έμειναν πιο πίσω από συνοικίες άλλες της πόλης. Τελειώνω. Ναι, έχω ήδη 45 λεπτά. Πολιτισμός.
Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι υπάρχουν ορισμένοι τομείς που δεν έχουν τις διαδικασίες και τις δυσκολίες της παραγωγής έργων, όπως είναι η κοινωνική πολιτική, όπως είναι ο πολιτισμός, όπως είναι τα ζητήματα της παιδείας και της νεολαίας, που στο Δήμο της Λάρισας πάνε με 1000. Είναι έκφραση την οποία την πιστεύω βαθύτατα. Ο αριθμός των εκδηλώσεων, ο αριθμός των υποδομών που έχουν δημιουργηθεί, οι κυψέλες πολιτισμού που υπάρχουν στο Μήλο, στις Λέσχες, οι βιβλιοθήκες που έχουν δημιουργηθεί με μόνο στόχο όχι αυτό που γενικά και αόριστα θέλει ο κόσμος, αυτό είναι μια πλευρά, αλλά νομίζω ότι φωτισμένες συλλογικές διοικήσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο τους τη μόρφωση του πολίτη, των παιδιών μας των ίδιων. Και σε αυτή την κατεύθυνση ο πολιτισμός μας είναι έτσι και έχει δοθεί η δυνατότητα να αναβαθμιστούν όλες οι εκδηλώσεις που έχουν υπάρξει και υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις γειτονιές. Από τις συναυλίες που ακούτε αυτό το διάστημα, μέχρι τα όσα γίνονται στο Μήλο, όσα γίνονται στο Χατζηγιάννιο, όπου εγώ προσωπικά, επειδή δέχομαι προσκλήσεις, έχω δυσκολία να ανταποκριθώ, γιατί καθημερινά στη Λάρισα υπάρχουν 3 και 4 υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις. Κορυφαίο γεγονός στον πολιτισμό υπήρξε η διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Δεν πετύχαμε να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός, να είναι η Λάρισα αυτή η πόλη. Όμως είχα τη βεβαιότητα ότι αυτό θα αφήσει πίσω του ένα σημαντικό αποτύπωμα και μια σημαντική βοήθεια στην πόλη. Τα άφησε, βεβαίως, η αντιπολίτευση συχνά λέει ότι ξοδέψαμε λεφτά, 180.000, και δεν κάναμε τίποτα και χάσαμε τα λεφτά. Εγώ ξέρω 2-3 πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκροτημένη πολιτιστική στρατηγική, αποτυπωμένη σε τόμους πια, η οποία είναι εγχειρίδιο για όλες τις δημοτικές αρχές της επόμενης 15ετίας, όποιες και αν είναι αυτές. Υπάρχει μια καταγραφή και ένα συντονισμό των πολιτιστικών φορέων που δεν ξαναυπήρξε στην πόλη. Δεν ξαναυπήρξε στην πόλη. Και βεβαίως παρακολουθήσατε πριν από χρονικό διάστημα μικρό την απόδοση των εκτάσεων του ΕΘΙΑΓΕ, 250 στρέμματα, μαζί με τις αποθήκες, όταν εδώ ήταν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και υπογράφαμε την παραχώρηση αυτή στο Δημαρχείο, η οποία έρχεται βέβαια από παλιά, αλλά δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί στο φάκελο διεκδίκησης της πολιτιστικής μπήκε η απόδοση των αποθηκών για τη δημιουργία πολιτιστικού χωριού. Εκεί πατήσαμε λοιπόν και πείσαμε και τραβήξαμε και το σκηνή παραπέρα, γιατί βρήκαμε ευήκο αότατα στο Υπουργείο. Λοιπόν, για να πάρουμε τα 250 στρέμματα αυτά που αποτελούν 30 χρόνια διεκδίκηση της πόλης και υλοποιήθηκαν τώρα, σε αυτή τη θητεία. Θα ήθελα να ολοκληρώσω, χωρίς να αναφερθώ ειδικότερα στα ζητήματα της εκπαίδευσης και όλα αυτά τα οποία πραγματικά μπορούμε και στη συνέχεια να πούμε, 2 κουβέντες για τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι από τους τομείς που επίσης αγγίζουν πάρα πολλούς πολίτες. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι 4 δημοτικά γήπεδα θα ανακατασκευαστούν. Έχουν μπει στο ΠΟΔΟΕ του εξαμήνου της Γραμματείας Αθλητισμού. Έχουμε μειώσει τις τιμές, το λέω αυτό, για να το ξέρουν οι συμπολίτες που στέχουν τα παιδιά τους ακαδημίες. Με προσωπική μου παρέμβαση έχω μειώσει τα τέλη που πληρώνουν οι ακαδημίες αθλητισμού στο Δήμο για τη χρήση των σχολικών χώρων 30%. Δεν ξέρω αν αυτό μετακινήθηκε στους γονείς. Γιατί ο στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν αυτός. Να μετακινηθεί αυτό στους πολίτες μας, οι οποίοι έχουν προβλήματα. Είμαστε μπροστά, το λέω, δείτε το όσοι στέλνετε τα παιδιά σας σε ακαδημίες τέτοιες. Επίσης, το μεγάλο έργο του κολυμβητηρίου, το οποίο βεβαίως έκλεισε η εργολαβία του, δοκιμάζεται το επόμενο διάστημα και νομίζω ότι την επόμενη άνοιξη θα μπορούμε να έχουμε και ομάδες εδώ. Θα μπορούσα να σας μιλάω πολλή ώρα για όλα αυτά. Αν τα ανέλυα περισσότερο, θα έπρεπε να μιλάμε 1,5 και 2 ώρες εδώ και νομίζω ότι εγώ πρέπει να ολοκληρώσω και να δοθεί ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, πρόεδρε, ναι, θα το αναφέρω σε αυτό που είναι στρατηγικό όραμα. Είναι στρατηγικό όραμα. Υπάρχουν τα μεγάλα έργα τα οποία πια συνθέτουν αυτή τη διαφορετική πορεία της πόλης τα επόμενα χρόνια που είπα και αυτό που είπα άλμα και πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης. Τα προσεγγίσαμε, τα εντοπίσαμε, τα είδαμε, τα σχεδιάσαμε.
Είμαστε σε αναζήτηση χρηματοδοτικών πηγών. Κάποια από αυτά έχουν προχωρήσει, κάποια όχι. Θα σας τα αναφέρω, ας πούμε, πολύ σύντομα, γιατί είναι μια δουλειά η οποία δεν είναι δουλειά σε βάθος θητείας. Αρχαίο θέατρο. Το αρχαίο θέατρο δεν είναι ένα κάποιο ζήτημα στην πόλη. Δεν είναι ένα κάποιο έργο στην πόλη. Είναι το έργο που είναι ταυτισμένο με την ανάπτυξη στην πόλη. Η ανάπτυξη της πόλης περνάει μέσα από αυτόν τον χώρο που ευτυχώς, βεβαίως είναι το μόνο στα Βαλκάνια από τους αρχαιολόγους μαθαίνω, που είναι μέσα στον ιστό της πόλης. Το αρχαίο θέατρο έχει προχωρήσει σημαντικά. Βρίσκεται σε μια φάση όπου με συντονισμό των βημάτων όλων μας μπορεί πράγματι να φτάσουμε στο επίπεδο σε ορατό ορίζοντα. Προσωπική μου άποψη είναι μέσα σε 2, βαριά 3 χρόνια να υπάρξει μια καθόλου σωστή παράσταση. Δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει οι πλαστικές καρέκλες να μπαίνουν στο αρχαίο θέατρο. Με αυτή την έννοια μιλώ, γιατί τέτοιες παραστάσεις έγιναν και στα πριν. Λοιπόν, το αρχαίο θέατρο, λοιπόν, έχω εμπλέξει το Δήμο από την πρώτη στιγμή. Συνεργαζόμαστε με την εφορία αρχαιοτήτων που έχει το έργο και με το Υπουργείο. Αποφασίσαμε να χρηματοδοτήσουμε με 175.000 έργα τεκμηρίωσης του αρχαίου θεάτρου για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη μελέτη που δυστυχώς για μένα δεν υπήρχε μέχρι αυτό το διάστημα. Γινόταν αποσπασματικά βήματα, δεν θέλω να πω ότι γινόταν αποσπασματικά, ήταν ένα σημαντικό έργο. Αλλά από την άλλη μεριά όμως υπάρχει ανάγκη πια στο τελείωμα αυτής της προσπάθειας να υπάρχει μια συνολική προσέγγιση και μια ολοκληρωμένη μελέτη η οποία χρηματοδοτήθηκε από συγκεκριμένο ίδρυμα της Αθήνας, την έχει αναλάβει το διάζωμα, θα ολοκληρωθεί σε 10 μήνες μαζί και με τη δική μας χρηματοδότηση των 175.000 για να είμαστε έτοιμοι. Όποια στιγμή ανοίξουν οι προσκλήσεις την επόμενη άνοιξη, να μπορούμε να υποβάλουμε τις μελέτες μας και να πάρουμε τις κατάλληλες χρηματοδοτήσεις για να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Δεν είναι δικό μας έργο, αλλά με ακούτε στον πληθυντικό να λέω να ολοκληρώσουμε. Μας ενδιαφέρει, έχουμε κοινό βηματισμό με τους αρμόδιους φορείς και νομίζω ότι ανήκει ο πληθυντικός αυτός σε όλους μας. Διόσημιαστική ανάπτυξη. Τα ακούσατε το τελευταίο διάστημα, είναι η πρόταση που καταθέσαμε στο ΕΣΠΑ, των 17 εκατομμυρίων. Αυτά τα δικαιούται η πόλη, θα τα πάρει. Είναι δεδομένο από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Επενδύσεων, από την περιφέρεια δηλαδή. Λοιπόν, σημαίνει δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρομήσεις, παρεμβάσεις σε έναν πολύ μεγάλο θύλακα, ο οποίος ξεκινάει από το κέντρο, φτάνει μέχρι το σταθμό και πάει και προς τη μεριά της Νέας Σμύρνης. Έτσι ορίζει πλέον το καινούριο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, οι οποίες θα αλλάξουν εντελώς τα κυκλοφοριακά ζητήματα στην πόλη και την εικόνα, την αισθητική της πόλης, που έχει σχέση και με τη λειτουργία της και με το περιβαλλοντικό της συνολικά αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, είμαστε μπροστά σε δημοπράτηση έργου 4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα σημάνει 8.000 φωτιστικά σώματα στη Λάρισα θα αλλάξουν. 8.000 φωτιστικά σώματα σε δρόμους που αυτή τη στιγμή έχουν λειψό φωτισμό, σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους που δεν είναι σε καλή κατάσταση ο φωτισμός τους. Υπάρχουν άλλα μεγάλα ζητήματα. Βεβαίως υπάρχουν. Τεράστια ζητήματα. ΟΣΕ, στρατόπεδα. Τι κάνουμε με αυτά. Έχει ανοίξει ο διάλογος σε όλα. Η Βεντάλη άνοιξε. Άνοιξε, τα προσεγγίζουμε όλα. Με τον ΟΣΕ έχουμε κάνει ήδη 2 συσκέψεις. Πρέπει να δοθεί λύση στο πρόβλημα του ΟΣΕ στην πόλη, γιατί αυτή η πόλη της επόμενης 15ετίας και των υπόλοιπων χρόνων δεν μπορεί να έχει τις γραμμές σαν σπαθιά μέσα στα σπλάχνα της. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Εκεί λοιπόν υπάρχουν προσεγγίσεις οι οποίες βρίσκονται μπροστά στην αναζήτηση και στην τεκμηρίωση μελετών που θα δώσουν τις λύσεις. Θέλετε να σας πω μια πρώτη προσέγγιση. Ο ΟΣΕ αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει και θα εξαγγείλει, το έχει εξαγγείλει με κάποιον τρόπο, εμπορευματικό κέντρο στη Λάρισα. Είναι το πρώτο χερσαίο πέρα από τα λιμάνια μας, το οποίο θα σημάνει μεταφορά του σταθμού διαλογής που είναι στη Νέα Πολιτεία, περίπου στο κουλούρι που είναι αυτή η έκταση, και άρα απόδοση αυτού του χώρου στην πόλη για πράσινα. Στην περιοχή του σταθμού, στις εκτάσεις του ΟΣΕ που είναι εκεί γύρω στο Τελωνείο, η οικόπεδα του ΟΣΕ όλα αυτά, τα οποία είναι δεσμευμένα. Ο ΟΣΕ συζητάει την αναβάθμιση του σταθμού, τη δημιουργία μεγάλου εμπορικού κέντρου με απόδοση των εκτάσεων αυτών στην πόλη για πάρκινγκ, για πράσινο, για όλα αυτά. Γραμμές. Εμείς λέμε ότι δεν είναι δυνατόν η πόλη τα επόμενα 2-3 χρόνια που ο ΟΣΕ έχει σκοπό να εκτινάξει το σιδηροδρομικό έργο. 7 μαξοστοιχείες το 24ωρο περνούν από την πόλη, εμπορικές, και θα φτάσουν τις 20. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Άρα λοιπόν υπάρχει ανάγκη το εμπορικό έργο του ΟΣΕ να περάσει έξω από την πόλη.
Συζητούμε και πιέζουμε να υπάρχει παράκαμψη της πόλης κατά μήκος της ζώνης απαλωτρήσης που έχει παθέ. Για να μπορέσει στο επίπεδο αυτό το εμπορικό έργο να περάσει απ' έξω, μόνο το επιβατικό έργο να έρχεται μέσα στην πόλη και να φεύγει στον άξονα προς τη μεριά του Βόλου, όπου θα συναντήσει και την παράκαμψη. Και να αποδοθεί όλος ο υπόλοιπος χώρος, περίπου από την οδό Βόλου μέχρι και τη Νέα Σμύρνη κάτω, να αποδοθεί στην πόλη. Είναι συζητήσεις που είναι μπροστά μας. Όπως επίσης και με τα στρατόπεδα. Περιμένω αυτές τις μέρες, έχω συζητήσει με τους υπουργούς και με τα επιτελεία. Περιμένω πρόσκληση να καταθέσουμε την πρότασή μας. Θεωρούμε ότι πολύ συγκεκριμένοι χώροι μπορούν να αποδοθούν άμεσα. Το στρατόπεδο Τζίμα, περιφερειακά της πόλης, είναι από αυτά που μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν ανενεργά. Μιλάμε για ένα στρατόπεδο που συμπληρώνει, εφόσον γίνει πράσινο, αθλητικοί χώροι κτλ., ένα πράσινο τείχος στην δυτική πλευρά της πόλης που επηρεάζει σημαντικά το μικροκλίμα της. Είναι η πλευρά του Λίβα. Εκεί λοιπόν δίνουμε μάχη και τουλάχιστον αυτά που φτάνουν στα αυτιά μας αυτή τη στιγμή είναι ότι ναι, μπορεί να προχωρήσει. Ταυτόχρονα με την απόδοση ενός κομματιού του Μπουγά για να ανοίξει η Τσιτσάνη και να κουμπώσει με τη Φαρσάλων. Ταυτόχρονα με το μεγάλο έργο των περιφερειακών δακτυλίων που κάνει η περιφέρεια. Όπου εδώ σε συμφωνία με τον Περιφερειάρχη δημοπρατείται το έργο το οποίο θα ενώσει γέφυρα της ΔΕΙΑΛ με το Λίτλ, με τα φανάρια της Ιωαννίνων. Ήδη απλώθηκαν στο τραπέζι μας από το επιτελείο του Περιφερειάρχη η μελέτη για την ολοκλήρωση των κομματιών που έχουν σχέση με τη λεωφόρο Καραμαλή, παλιά εθνική οδός. Δηλαδή το κομμάτι αυτό που κάναμε, που έγινε εκεί από την περιφέρεια, να συνεχίσει και προς τη μεριά του Πάνθεων και προς την άλλη μεριά, ώστε να ολοκληρωθεί και αυτό ο δακτύλιος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι βήματα μεγάλα, πολύ μεγάλα για την πόλη, που τη βάζουν, τη δίνουν άλλα χαρακτηριστικά. Αλλά αυτά όλα για να συμπληρωθούν, αγαπητοί συμπολίτες, δεν μπορεί να πάμε μόνο με τη λογική ενός Δήμου που αγγίζει τα ζητήματα των υποδομών και μόνο. Στην πόλη και με την κρίση υπάρχουν τεράστια ζητήματα που έχουν σχέση με την απασχόληση. Έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα. Έχουν σχέση με αυτό που γενικότερα λέμε οικονομία. Έχουν σχέση με την κοινωνική οικονομία. Ο Δήμος θα ασχοληθεί. Είναι πολιτική μου απόφαση στις επόμενες αλλαγές αντιδημάρχων. Θα υπάρξει και τομέας μέσα στο Δήμο Ανάπτυξης και αντιδήμαρχος που θα χρειαστεί, θα χρεωθεί πολιτικά αυτή τη διαδικασία. Είναι αναγκαίο πλέον να βάλουμε τη σφραγίδα μας σαν Δήμος και σε αυτόν τον τομέα. Γιατί ξαναέρχομαι και κλείνω με τούτο. Δεν μπορεί να υπάρξει πόλη αυτή που σας περιέγραψα τις επόμενες 15 ετίας, εάν η απασχόληση, η ανεργία, η κοινωνική συνοχή δεν αποκατασταθεί στη Λάρισα όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια. Για να μπορέσει η πόλη στο σύνολό της να αξιοποιήσει αυτό το μεγάλο δυναμικό, το οικονομικό δυναμικό που έχει και τις κοινωνικές δυνάμεις που πραγματικά είναι αστήρευτες. Εγώ ένα πράγμα θα σας πω και θα τελειώσω. Βρέθηκα σε αυτή τη θέση μετά από 36 χρόνια επαγγέλματος ιδιωτικού. Ασχολήθηκα με την αυτοδιοίκηση και στα νεανικά μου χρόνια και πριν λίγα χρόνια. Δεν αισθάνομαι πολιτικός επαγγελματίας, δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει αισθάνομαι ένας άνθρωπος με μια αντίληψη για τα κοινά που έχει υποχρέωση να δώσει στην πόλη τι. Αυτό που του έδωσε η ίδια πόλη όταν επαγγελματικά τον αγκάλιασε και του έδωσε τη δυνατότητα να ζήσει με τον καλύτερο τρόπο την οικογένειά του. Αυτό είναι το δικό μου κίνητρο σε ό,τι αφορά τη δική μου δραστηριότητα στην πόλη. Και θέλω να το καταθέσω αυτό δημόσια, διότι δεν θα με δείτε να λειτουργώ με τρόπο, ας πούμε, ο οποίος έχει σχέση με το πώς θα κάνω ζημιά στον απέναντι για να μπορέσω να επιπλέψω εγώ. Η πόλη θέλει ενότητα και όλα όσα λέγονται αυτές τις μέρες δημόσια στον τύπο. Για κριτικές που γίνονται στη Δημοτική Αρχή, μηδενιστικές κριτικές, πιστέψτε με, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είναι αυτές οι κριτικές που από την πρώτη στιγμή, από τον πρώτο μήνα, μίλησαν για κολλητούς του Καλογιάννη και για σύστημα Καλογιάννη. Μίλησαν με τρόπο που μιλούσε όλο το παλιό πολιτικό σύστημα. Και είναι κρίμα, το είπα και στη συνέντευξή μου προχθές, είναι κρίμα σε μια περίοδο που αυτή η Δημοτική Αρχή έχει ανοίξει συνολικά την πόρτα της συνεργασίας σε όλους. Πολιτικές δυνάμεις να στέκονται με τέτοιον τρόπο απέναντι στη Δημοτική Αρχή, αυτοδιοικητικές παρατάξεις και να κάνουν μηδενιστική κριτική, η οποία ως μόνο στόχο έχει πώς θα σου κάνω ζημιά, πώς θα μηδενίσω το έργο σου και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Η ψήφη μπορεί να είναι και δική μου. Και ξέρετε κάτι, με λύπη μαθαίνω από τους συμπολίτες αυτό το τελευταίο διάστημα για το ΚΑΠΑΧ μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο, όπου με τεράστιες προσπάθειες
Εξασφαλίσαμε 7 εκατομμύρια ευρώ για να το κατεδαφίσουμε και να γίνει κοινόχρηστος χώρος και να ανοίξει το θέατρό μας. Αυτή την ώρα, ενώ βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις, ακούω να λέγονται πράγματα τα οποία πραγματικά δεν ανήκουν, δεν μπορούν να ανήκουν στη σφαίρα της κριτικής. Έτσι, δεν μπορεί να προσεγγίζει κανένας συμπολίτες και να τους λέει, κοίταξε να δεις, προσέφυγε δικαστικά, ως το τέλος θητείας, θα αλλάξει, θα σας τα χαρίσω εγώ. Επιτέλους, αυτό τόζεσε η χώρα. Τόζεσε η χώρα χρόνια ολόκληρα. Δεν πρέπει κανένας μας να το αφήσει να προχωρήσει, ανεξάρτητα από πολιτική φιλοσοφία και προσέγγιση. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Και μέσα από αυτή τη λογική αισθάνομαι ότι πράγματι εκπροσωπώ τα συμφέροντα της πόλης και ότι είμαι δήμαρχος όλων των Λαρισαίων παρά το ότι ηγήθηκα μιας πολύ συγκεκριμένης παράταξης. Έτσι θα λειτουργήσω και τα επόμενα χρόνια. Έτσι καλώ τους συμπολίτες μου να στηρίξουν το έργο που κάνουμε. Με αυτά λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω τελειώνοντας για την υπομονή σας να μ' ακούσετε και είμαι στη διάθεσή σας για όποια συζήτηση θέλετε από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.